Πάμε στο Μαρίνο Αλιφέρη. Πάμε στο Μαρίνο τον Αλιφέρη στη Λέσβο, γιατί στις σκάλες Καμιάς, γιατί βλέπαμε νωρίτερα ότι έπαιρναν με τα βανάκια της ΥΠΑ της αρμοστίας τους ανθρώπους που έφτασαν εκεί στο σημείο εδώ και δύο ημέρες, Μαρίνο. Όχι σήμερα, χθες και προχθές, αλλά δεν γνωρίζαμε μέχρι πριν από λίγη ώρα πού πηγαίνουν αυτοί οι άνθρωποι. Έχουμε μάθει κάτι νεότερο? Ναι, με τα πούλμαν που βλέπετε εδώ πίσω μου θα μεταφερθούν περίπου 120 μετανάστες από το Αφγανιστάν στο λιμάνι της Μυτιλίνης, εκεί όπου αναμένεται να δηλώσουν τα στοιχεία, τα προσωπικά τους στοιχεία, να γίνει δακτυλοσκόπηση και φωτογράφηση, δηλαδή με λίγα λόγια η καταγραφή τους, να παραμείνουν στη συνέχεια μαζί με τους υπόλοιπους μετανάστες και πρόσφυγες οι οποίοι βρίσκονται στο χώρο στο λιμάνι της Μυτιλίνης τα τελευταία 24 ώρα. Και οι πληροφορίες που έχουμε από αξιόπιστη πηγή του λιμενικού σώματος είναι ότι αναμένεται τις επόμενες ημέρες να φτάσει κάποιο πλοίο από τον Πειραιά για να μεταφέρει αυτά τα άτομα πιθανότατα σε άλλο σημείο, κατά πάσα πιθανότητα στην περιοχή του Πειραιά. Τώρα, μέχρι αυτή τη στιγμή η ενημέρωση που έχουμε από το λιμενικό είναι ότι δεν έχει γίνει κάποια αποβίβαση από το πρώτο φως της ημέρας σήμερα σε κάποια παραλία της Λέσβου. Σε αυτό βοηθάει βέβαια και ο καιρός που επικρατεί στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στα τουρκικά παράλια και στη Λέσβο, όπου φαίνεται και ότι έχουμε κάποια θαλασσοταραχή. Το σίγουρο είναι ότι είχαμε νωρίτερα μια αποτροπή από πλωτό του λιμενικού σώματος. Σε λίγη ώρα αναμένεται εδώ να γεμίσουν τα δύο πούλμα και να μεταφερθούν οι περισσότεροι από 120 μετανάστες από το Αφγανιστάν στο λιμάνι της Μυτιλίνης για την καταγραφή τους. Ευχαριστούμε τον Αλιφέρη και τον Δημήτρη, τον Ζαΐμι και τον Γιάννη.